Στην προηγούμενη εκπομπή αθλητολογίες ξεκίνησα μια συζήτηση μεγάλη με τον Μάκη Βάγιο και τον Ευγένιο Κουλούρη, τους δύο αθλητές handball του ΦΕΑΚΑ. Σήμερα λοιπόν τη συνεχίζουμε. Πώς νιώθεις όταν έπαιξες αυτό το κλειστό και κατέκτησες κύπελο με τον Νίκο Ριγανά? Στον Αθηναϊκό δεν ήσασταν? Ναι, στον Αθηναϊκό ήμασταν. Πώς νιώθεις τότε που έπαιξες μέσα στην Κέρκυρα και κερδίσατε το κύπελο? Ήταν από τις στιγμές που το handball που σου δίνει, γιατί λέω εγώ παίξα επαγγελματικά. Αλλά αυτές είναι οι στιγμές που σου μένουν. Mm-hmm. Αλλά δηλαδή όταν σε 10 χρόνια έχω σταματήσει να παίζω και με ρωτήσει το παιδί μου, έπαιζες handball και. Είναι από τις 4-5 στιγμές που θα έχω να λέω και θα το θυμάμαι, και ότι κερδίζεις και κερδίζεις σαν άνθρωπος. Δηλαδή ήρθα να με δουν κόσμο στο γήπεδο που όταν έπαιζα στον Αθηναϊκό τότε, και να παίζεις μια επαγγελματική ομάδα και να παίρνεις κύπελο μέσα στον τόπο σου. Είναι κάτι που σου μένει. Και νιώθω πολύ τυχερός για αυτό την κατάσταση. Και ο Νίκος νομίζω θα νιώθει το ίδιο. Εντάξει, αυτά κερδίζουμε το handball. Τώρα, όσον αφορά τις μικρές ηλικίες, να πάμε πάλι στο Μάκη. Ξέρω ότι με τις μικρές ηλικίες έχεις ένα θέμα, δηλαδή θέλεις τα παιδιά να αποκτήσουν εμπειρίες, θέλεις να στελεχώσουν κάποια στιγμή το ΦΕΑΚΑ, να είναι δική σας η συνέχεια. Υπάρχουν πάρα πολλά παιδιά στο ΦΕΑΚΑ αυτή τη στιγμή που μπορούν επάξια κάποια στιγμή να κληθούν να υπερασπιστούν την ομάδα, έτσι δεν είναι? Από ό,τι βλέπω, γιατί την ώρα που πάμε εμείς για προπόνηση κάνει, ας πούμε, η παιδική ομάδα προπόνηση και πολλές φορές καθόμαστε και παρακολουθούμε, υπάρχουν πάρα πολλά παιδιά που έχουν καλές βάσεις. Το μυστικό για όλα τα παιδιά που είναι στη σημαντική ηλικία, γιατί η σημαντικότερη ηλικία είναι από στην εφηβεία, mm-hmm. να μην ξεχνάμε, είναι να δουλέψουν. Όποιο παιδί δουλέψει, φυσικά ταυτόχρονα με τα μαθήματά του, έτσι, δεν το συζητώ. Όποιο όμως παιδί καθίσει και δουλέψει σοβαρά και ακούει τους προπονητές του που έχουν την τεχνογνωσία, είναι επιστήμονες πάνω απ' όλα και ξέρουν τα μυστικά του handball, πιστεύω ότι θα προχωρήσει και θα έχει και η αντρική ομάδα του ΦΕΑΚΑ μετά πολύ καλό background από πίσω που θα το στελεχώνει, αλλά και ενδεχομένως αν κάποιο παιδί φύγει από το ΦΕΑΚΑ και πάει στην οποιαδήποτε άλλη ομάδα στην Ελλάδα, θα μπορεί να σταθεί εισάξια με όλους τους άλλους παίκτες που θα έχει ήδη η ομάδα που θα προχωρήσει. Επειδή τα πρώτα βήματα είναι πολύ σημαντικά για κάθε παιδί, νομίζω ότι τους βοηθάει σε πάτε κοντά τους και αυτό και σε λένε και θείο Μάκη. Ναι. Ναι, η αλήθεια είναι αυτή. Τους βοηθάς. Πολύ σημαντικό στα πρώτα βήματα. Όπου μπορώ να βοηθήσω και αν μου ζητηθεί, θα βοηθήσω. Αυτό είναι το σημαντικό. Τώρα, βλέπεις τον εαυτό σου, φαντάζομαι να παίζεις στην Α2 κατηγορία, έτσι δεν είναι, να παίζεις στην ομάδα του ΦΕΑΚΑ και ακόμα παραπάνω. Δόξα τω Θεώ, γιατί το σημαντικότερο για τους αθλητές τουλάχιστον, όσους είναι ενεργεία, είναι να είναι υγιείς. Ναι. Δόξα τω Θεώ λοιπόν, έχουμε ένα πολύ καλό... Ακόμα με το θείο γελάς, έτσι. Έχουμε ένα πολύ καλό φυσικοθεραπευτή που κάθεται αριστερά μου, ναι. Και έχουμε και ένα πάρα πολύ καλό γιατρό, τον κύριο Κοντοστάνο, που μας κρατάνε σε ένα αλφα επίπεδο. Λοιπόν, από τη στιγμή που είμαστε υγιείς και το σώμα αντέχει και ανταπεξέλθεται και σε επαγγελματικές υποχρεώσεις, έτσι, και στην τρέλα, ναι. Να είμαστε καλά. Πιστεύω του χρόνου για αρχή θα ξεκινήσουμε, αν πάνε όλα καλά, θα τελειώσουμε και μετά έχει ο Θεός και βλέπουμε. Τώρα, αν κάποια στιγμή δεν μπορείς να δεις τον εαυτό σου σαν παίκτη πλέον του ΦΕΑΚΑ, θα αναλάβεις, σκέφτεσαι, ίσως θα μπορούσες να έχεις ένα άλλο πόστο? Αφού τα παιδιά σε ξέρουν που σε ξέρουν, σε λένε που σε λένε θείο, να σε έχουν εκεί κοντά. Σκέφτεσαι γενικότερα κάποιο άλλο πόστο πέραν αυτό του παίχτη σε λίγα χρόνια? Αν υπάρχουν τέτοιες απαιτήσεις και υπάρχει κάποιο πόστο και λόγω και της επαγγελματικής μου αρμοδιότητας που να μπορώ να βοηθήσω, που υπάρχουν πόστα που μπορώ να βοηθήσω από οποιοδήποτε κομμάτι, δεν χρειάζεται να είμαι ούτε σε κανένα διοικητικό συμβούλιο και απλά σαν άτομο απ' έξω. Κοιτάξτε, όταν είσαι σε μια ομάδα, εγώ τώρα είμαι στο ΦΕΑΚΑ 23 χρόνια, έτσι, διανύω την 24η χρονιά φέτος. Όταν είσαι σε μια ομάδα τόσα πολλά χρόνια, το οτιδήποτε και να σου ζητήσουν, αν μπορείς να το πραγματοποιήσεις ή να προσφέρεις από αυτό που θα σου ζητήσουν, θα κοιτάξεις να το κάνεις. Εγώ λοιπόν όταν
σταματήσω να παίζω, αν μου ζητηθεί το οτιδήποτε. Δεν το βλέπεις τώρα κοντά, πάντως φαντάζομαι ότι είναι λίγο πιο μακρινό, έτσι, γιατί η ηλικία στο handball δεν είναι τόσο, πιστεύω, σε αυτό είναι και πιο αρμόδιος ο Ευγένιος που είναι και φυσικοθεραπευτής. Πιστεύω ότι όσο αντέχει το κορμί, γιατί εντάξει είναι και ένα άθλημα που έχει πάρα πολλές σωματικές επαφές, όσο αντέχει λοιπόν το κορμί και αντέχει τα χτυπήματα και την καταπώνηση από τους αγώνες, τις προπονήσεις και όλο το συμφερτό αυτό, δεν έχω και λόγο να σταματήσω. Και να σας πω και την αλήθεια, αυτή τη στιγμή είναι και η διέξοδός μου από την καθημερινότητα. Δηλαδή ξέρω ότι θα πάω το βράδυ μια προπόνηση και θα καθαρίσω το κεφάλι μου, το μυαλό μου, όχι το κεφάλι μου. Θα δω τους ανθρώπους που είμαστε από παιδιά μαζί, γιατί εκτός από συμπαίχτες είμαστε και φίλοι, πώς θα το κάνουμε, είμαστε από μικρά παιδιά μαζί όλοι, οι περισσότεροι τουλάχιστον. Όχι, ακόμα δεν το βλέπω, ακόμα. Τώρα, αν αύριο μεθαύριο πάθω το οτιδήποτε, εντάξει, μετά δεν. Ναι, Ευγένη, δεν μου λες, τα γόνατα του Μάκη αντέχουν ακόμα. Του θείου Μάκη ή του θείου Μάκη. Είπε 24 χρόνια στην ομάδα και τρόμαξα, οπότε δικαιολογημένο. Καλά άκουσες και εσύ το παρατσούκλι θείος. Καλά το άκουσα, δικαιολογημένο νομίζω, Αν ο Μάκης, όπως και οι υπόλοιποι, προσαρμοστούν στις απαιτήσεις, δηλαδή είναι το άθλημα είναι δύσκολο και είναι και επίπονο. Και η διαφορά αυτή είναι με τα προηγούμενα χρόνια. Αν ήμασταν στην περσινή κατάσταση, στην προπέρσινη, θα έλεγα δεν αντέχει. Mm-hmm. Γιατί δεν γίνεται να κάνεις μια προπόνηση ή να μην κάνεις καθόλου προπόνηση για να πας να το Σάββατο να παίξεις έναν αγώνα. Τώρα νομίζω ότι έχουν μπει σωστές βάσεις από τον Νίκο και αυτές ήταν και ο Νίκος. Πρώτα απ' όλα αυτό κοίταξε. Και ότι αν θέλει να είναι προπονητής, πρέπει να γίνει σωστά. Mm-hmm. Και αυτό είναι το καινούριο. Ότι πρέπει να κατέβεις 4 προπονήσεις την εβδομάδα, 3. Ναι, θα αντέξει ο Μάκης. Αν τις κατέβει και αν έρθει και στο γήπεδο και κάνει την προπόνηση όπως πρέπει, σαν αθλητής, ναι. Και είναι και ψυχοθεραπεία. Δεν είναι μόνο για το Μάκη, μιλάμε για τα παιδιά, ναι, αυτά που είσαστε και τα υπόλοιπα, και τα υπόλοιπα παιδιά. Ναι, και μακριά από τραυματισμούς. Αλλά νομίζω μέσα από την προπόνηση ότι δεν θα έχει πρόβλημα. Αντέχει ακόμα. Ο Νίκος πώς είναι σαν προπονητής τώρα, δηλαδή. Νευριάζει, σας φωνάζει, πώς είναι όταν σας δίνει οδηγίες. Δεν ακούμε και μέχρι εκεί κάτω, κατάλαβες, και δεν ξέρουμε τι γίνεται. Όταν έχω ζήσει και σαν φίλος και μαζί έχουμε μεγαλώσει, ναι, μου έχει κάνει πάρα πολύ θετική εντύπωση. Δηλαδή, το ότι ό,τι σου πει αυτό είναι γιατί έχει παίξει και εκεί που έχει παίξει, μην τα ξανααναφέρουμε. Αλλά και σαν προπονητής έφερε και μια ηρεμία. Και νομίζω του πάει. Και νομίζω ότι θα γίνει και θα εξελιχθεί και καλός, θα γίνει και καλός προπονητής. Ήδη ακόμα του είπα, δεν έχεις χάσει ακόμα. Και νομίζω ότι δεν ξέρω αν το έχει σκεφτεί. Ότι σωστά, μέχρι τώρα μόνο ο Ρος φίλο αγώνα παίρνει. Να δούμε μέχρι πότε θα το κρατήσει αυτό. Αλλά ναι, έχει φέρει την ηρεμία, έχει φέρει πλέον κάνουμε προπόνηση. Δηλαδή πάω στο γήπεδο και ξέρω ότι θα κάνω προπόνηση, γιατί και γι' αυτό πάω και αφήνω τις δουλειές μου και, γιατί έχουμε και αργά προπόνηση. Συν, όπως είπα, εγώ κάνω, το λέω ψυχοθεραπεία μετά από όλη μέρα, και να πηγαίνεις στο γήπεδο και να κάνεις και προπόνηση και να είσαι μια παρέα αυτό που είμαστε και να έχεις και στόχο. Νομίζω είμαστε πολύ τυχεροί που το έχουμε αυτό. Δεν είναι εύκολο και άλλοι παίρνουν τα βουνά, τρέχουν, πάνε στα γυμναστήρια. Εμείς καταφέρνουμε και συνδυάζουμε την τρέλα μας, να γυμναζόμαστε, να είσαι μέσα στον πρωταθλητισμό, γιατί του χρόνου για πρωταθλητισμό πάμε. Και νομίζω ότι πρέπει να νιώθουμε τυχεροί. Τώρα, ο Νίκος του χρόνου θα φορέσει τη φανέλα, θα είστε μαζί και συμπαίχτες στο γήπεδο, θα τρέχετε μαζί. Πώς τα βλέπεις τα πράγματα με συμπαίχτη τον Νίκο? Έχω παίξει πάρα πολλές αγωνίες. Έχεις παίξει, λέμε, τώρα μεγαλώσατε και λίγο αντέχουν τα γόνατα, εντάξει, αλλά ναι, πώς τα νιώθεις τώρα? Μπορεί και να σε κατσαδιάσω, με κάνεις ξανά λάθος και σαν προπονητής, μπορεί και, ξέρεις, είναι λίγο δύσκολο αυτό το πράγμα. Να ξέρεις ότι με έναν άνθρωπο με τον οποίο έχεις παίξει μαζί, κάποια πράγματα δεν τα χάνεις.
Όπως δηλαδή την επικοινωνία που έχεις με τα μάτια, mm-hmm. επειδή τον άλλον τον ξέρεις από μικρό παιδί. Και είναι και αυτή η φωτογραφία εκεί έξω στο κλειστό, που σας έχει όλες τρουμπουλούδικα με κάτι μαγουλάκι. Είσαστε όλοι μαζί με τον Νίκο, τότε εσύ. Είσαστε όλοι μαζί, νομίζω, αυτές τις φωτογραφίες και αυτά τα χρόνια τα θυμάστε έτσι. Και δεν φεύγουν και δεν τα χαλάτε για τίποτα, ό,τι και να γίνει. Που να ξεκαθαρίσω ότι η συγκεκριμένη φωτογραφία είναι από Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, έτσι, τελική φάση, το 96, το 96, από το 96, φαντάζομαι, 20 χρόνια ακριβώς, ναι. Πανελλήνιο Πρωτάθλημα στην Πεντέλη στην Αθήνα. Ναι, δυστυχώς τι να κάνουμε, ο χρόνος αυτά έχει, προχωράει, κοιτάμε μπροστά, κοιτάμε μέρα με τη μέρα, έχουμε στόχους, το σημαντικό αυτό είναι ότι είτε με τον Νίκο συμπαίχτη, είτε σαν προπονητή, είτε σαν προπονητή και συμπαίχτη, οι στόχοι παραμένουν ίδιοι. Τώρα, τις βάσεις τις έχετε βάλει, ήδη συζητάτε τι θα κάνετε του χρόνου. Στόχος, όπως είπε και ο Βιέννης πριν, στην Α2 είναι ο πρωταθλητισμός, κάτι που νομίζω ότι δεν είναι και πάρα πολύ δύσκολο, έτσι. Ακούγεται όμως ότι θα έρθουν κάποια στιγμή, ίσως τώρα στην Α2, ίσως πιο μετά, και κάποια άλλα παιδιά, δικά μας παιδιά, 1-2, όχι παραπάνω, σας βοηθήσουν. Ενδεχομένως, ενδεχομένως. Δεν ξέρω, εγώ είμαι άνθρωπος πρακτικός, τουλάχιστον εγώ, έτσι. Mm-hmm. Ξεκινάω τη χρονιά με το ήδη υπάρχον ρόστερ. Και ο υπολογισμός και το χρονοδιάγραμμα και οι στόχοι της ομάδας ξεκινάνε με το ήδη υπάρχον ρόστερ. Με το υπάρχον ρόστερ είμαστε πολύ καλά. Αν και να ξεκαθαρίσουμε εκ των πραγμάτων, γιατί εγώ ήμουν και στα τελευταία 6 χρόνια από το 2009 μέχρι το 2015 που έπεσε η ομάδα από Α2 πάλι, έτσι. Mm-hmm. Εκ των πραγμάτων φέτος η χρονιά 2016-17 της Α2 θα είναι ίσως από τους πιο δυνατούς ομίλους που έχει συναντήσει η Α2. Στον όμιλο το Βόρειο που είμαστε εμείς, έχει μέσα ομάδες όπως ο Γάσης Κλικής που έχει πάρει πρωτάθλημα κύπελλο Ελλάδας, έχει Αρχέλαο που έχει υπάρξει κυπελούχος Ελλάδας και έπεσε από Α1, έπεσε η Χάνθ, μια ομάδα με δικό της κλειστό στη Θεσσαλονίκη με τρομερές ακαδημίες και έπεσε από Α1, οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ δυνατή ομάδα και Θεσσαλονίκη, συμπρωτεύουσα. Πάντα οι ομάδες αυτή συμπρωτεύουσα είναι πολύ δυνατές. Είναι η Δράμα που είναι πάρα πολύ δυνατή ομάδα και αυτή πέρσι έπεσε από Α1 και φέτος έχασε την άνοδο στο τελευταίο play-off ανόδου από την ομάδα που ανέβηκε. Γενικά έχει πάρα πολύ δύσκολες ομάδες φέτος. Δηλαδή από εκεί που μπορεί να πηγαίνεις για την πρώτη θέση, μπορεί να βρεθείς και τελευταίος και να πεις τι έγινε τώρα. Το σημαντικότερο λοιπόν, έκανα μια μεγάλη παρένθεση, το σημαντικότερο λοιπόν είναι το οικονομικό κομμάτι. Εκ των πραγμάτων, δεν θέλω να κρύβομαι πίσω από το δάχτυλό μου, το σημαντικότερο είναι το οικονομικό κομμάτι, γιατί είναι τεράστια τα ταξίδια. Κάθε δεύτερο Σαββατοκύριακο τα περισσότερα ταξίδια ενδεχομένως να χρειαστούν και διανυκτέρευση, γιατί αν έχει στόχους ανόδου, έτσι, εκ των πραγμάτων, δεν μπορείς να ξεκινήσεις 5 η ώρα το πρωί από την Κέρκυρα την ημέρα του αγώνα, να φτάσεις στην πόλη που παίζεις 1 η ώρα το μεσημέρι και 2,5 ώρα το μεσημέρι να παίζεις. Δεν το αντέχει το σώμα του αθλητή, δεν έχει συνέλθει από το ταξίδι. Είναι πράγματα τα οποία πρέπει να μην τα κάνεις αν έχεις στόχους ανόδου. Οπότε το α και το ω είναι το οικονομικό κομμάτι λοιπόν, να βρούμε τους πόρους για να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε σε πρωταρχικό στόχο τις αποστολές μας. Μην ξεχνάμε ότι ο ΦΕΑΚΑΣ έχει και γυναικεία ομάδα. Δεν είναι μόνο το αντρικό. Είναι και γυναικεία ομάδα που έχει αγωνιστικό τμήμα και κάθε δεύτερο Σαββατοκύριακο έχει και αυτές και το συγκεκριμένο τμήμα αποστολές εκτός Κέρκυρας. Οπότε προσπαθούμε να δούμε ένα ελάχιστο μπάτζετ έτσι ώστε να δούμε τι μπορούμε να καταφέρουμε, γιατί απευθυνόμαστε στους κερκυραίους επιχειρηματίες,
να μας βοηθήσουν. Ο καθένας με τις προσωπικές του γνωριμίες, έτσι, όλοι όσοι είμαστε παίχτες, διοίκηση, γονείς. Είδα μια πολύ μεγάλη προσπάθεια όσον αφορά και αυτό. Βρήκατε κόσμο, έστω και τρέχοντας, να βοηθήσει, να είναι δίπλα. Πολύ σημαντική προσπάθεια. Ναι, καταφέραμε σε ένα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, από την ώρα που βγήκε το καινούριο Διοικητικό Συμβούλιο, επειδή μέχρι να συσταθεί και να γίνουν όλες οι διαδικασίες του νέου Διοικητικού Συμβουλίου είχαμε πάρει τις αρμοδιότητες ουσιαστικά κάποιοι επαγγελματίες, παίχτες της αντρικής ομάδας και προσπαθήσαμε να βρούμε τους πόρους για να εξασφαλίσουμε τις αποστολές της αντρικής ομάδας και της γυναικείας εκείνη την εποχή μέχρι να συσταθεί το νέο Διοικητικό Συμβούλιο. Καταφέραμε σε εκείνο το διάστημα να βρούμε 5-6 επιχειρηματίες οι οποίοι έβαλαν το χέρι στην τσέπη, μιλάμε για ό,τι μπορούσε να δώσει ο καθένας. Εμείς ακόμα και 10 ευρώ να δώσει κάποιος, θα του πούμε ευχαριστώ και θα κάνουμε τα πάντα έτσι ώστε να μπορέσουμε να τον διαφημίσουμε. Είτε μέσα από την εμφάνισή μας. Τι έγινε φέτος και ήταν τελείως δηλαδή διαφορετικό. Δίνατε, Ευγένεια, δίνατε και εσύ Μάκη, δίνατε δώρο, κληρώνατε φανέλες δικές σας της ομάδας του ΦΕΑΚΑ. Τις δίνατε σε κόσμο. Τη δική σας τη φανέλα όμως, με τις δικές σας υπογραφές, το δικό σας το κασκόλ, τις δικές σας τις μπάλες. Μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση και ο κόσμος έκανε σαν τρελός και προσπάθησε να συνεισφέρει όσο το δυνατόν περισσότερο για να τα αποκτήσει. Αλλά στα δικά σας, δηλαδή, μείνατε μέσα στην οικογένεια. Ναι, ισχύει αυτό. Γι' αυτό νομίζω ήταν η ιδέα του Νίκου Τριγανά. Να βλέπεις όταν ένας άνθρωπος έχει ζήσει και έχει παίξει στο εξωτερικό, φέρνει πράγματα απ' έξω. Κανείς μας δεν το έχει σκεφτεί αυτό. Και νομίζω ότι και ήταν και πολύ ωραίο. Αποκτάτε μια οικειότητα. Εντάξει, όχι θα κερδίσει μια φανέλα, αλλά είναι ωραία για τα μικρά τα παιδάκια που θα έρθουν στο γήπεδο να φύγουν μια μπάλα. Δίνει ένα κίνητρο. Ναι. Το θέμα είναι ότι υπάρχουν άνθρωποι που κατεβάζουν ιδέες, που προσπαθούν, που κάθονται, που χαλάνε μία ώρα από την καθημερινότητά τους, δύο ώρες από την καθημερινότητά τους, να σκεφτούν το ΦΕΑΚΑ, να σκεφτούν το σωματείο και με ποιους τρόπους θα καταφέρουν να εξασφαλίσουν πόρους για να μπορέσει να ανταπεξέλθει η ομάδα. Και τώρα δεν είναι ένας άνθρωπος, ούτε δύο, είναι πιο πολλοί. Και το κάνουν από αγάπη, γιατί χωρίς να έχουν να κερδίσουν κάτι. Δηλαδή, να κάτσεις τώρα τρεις ώρες και να σπάς το κεφάλι σου, τι πρέπει να κάνουμε, πού πρέπει να πάμε, να συναντιούνται σε καφετέρειες και να ασχολούνται με το ΦΕΑΚΑ στην καθημερινότητά τους και να τρέχουν για να μαζέψουν λεφτά και επιχειρηματίες. Αλλά και αυτό νομίζω που έχουν καταφέρει όλο αυτό που έγινε φέτος είναι ότι πλέον ο άλλος, ο κάθε επιχειρηματίας, ο καθένας που θέλει να προσφέρει στην ομάδα είναι ότι θα δει αυτή την υγεία. Θα δει κάτι όμορφο, θα δει κάτι που αξίζει από το εστέρημά του να δώσει κάποια χρήματα και ότι θα του αρέσει που με αυτά θα πάει η ομάδα την αποστολή και ότι θα πάει και θα διεκδικήσει και να την νίκη ή ότι θα έρθει και θα δει και την πινακίδα του σε ένα γήπεδο και σε ένα αγωνιστικό χώρο που θα διεξάγεται ένας αγώνας πολύ όμορφος, μια διαφήμιση για το handball. Ότι θα γίνει ένας ωραίος αγώνας. Κερδίσουμε, χάσουμε. Δεν έχει σημασία. Και, εντάξει, μπορεί να μην ανεβούμε του χρόνου, μπορεί να μην διεκδικήσουμε την άνοδο. Θα προσφέρουμε όμως υγεία, θα κάνουμε αθλητισμό. Θα προσπαθήσουμε τον αθλητισμό, αλλά και αυτό που θα πρέπει να προσπαθήσουμε να έχουμε και μια ωραία εικόνα στο γήπεδο. Άρα, στον κόσμο λοιπόν για του χρόνου, για τη νέα σεζόν. Εσείς ήδη έχετε κάνει τα σχέδιά σας, ήδη προσπαθείτε να τα υλοποιήσετε. Στον κόσμο όμως που θα πρέπει να σας στηρίξει όσους επιχειρηματίες, αλλά και στον κόσμο που θα έρθει στο γήπεδο, τι θες να πεις? Εγώ λέω και ένα αστείο και όταν μιλάω με ανθρώπους και λέω ότι κάνω μια τέτοια κουβέντα και εγώ όπου θα προσπαθώ λίγο να βοηθήσω έτσι. Λέω δώστε μερικά λεφτά, λέω, και θα σας πω να αποστολή σε δύο χρόνια ευρωπαϊκό παιχνίδι. Τώρα δεν ξέρω αν τους πείθω, αλλά νομίζω ότι ξέρω, και με ένα budget, μιλήσουμε για budget, για νούμερα, αλλά ξέρεις αν υπήρχε κάτι πιο δυνατό και βρίσκαμε και άλλους επιπλέον από αυτούς που δεν φανταζόμασταν. Το διπλάσιο. Ναι. Από αυτό που κυνηγάμε, το τριπλάσιο. Θα παίζαμε Α1 και θα λέγαμε ότι θα βγούμε και στην πεντάδα. Και λέω, θα σας παίρνω με το κουστούμι, σας λέω και ευρωπαϊκό παιχνίδι να παίζετε. Ναι. Να... Είναι θα... κίνητρο αυτό, όσο ναι, ναι, εγώ το σχέδιο. Και λέω, φαντάζομαι να έρθει να γίνει. Δεν έχει ξαναγίνει η ομάδα του νησιού να παίζει ευρωπαϊκό παιχνίδι. Κάτω με αυτά που λέω, θα με δίνουν κάποιοι και θα λένε τι λες. Στο μυαλό μου, ναι. Γιατί εγώ. Έχω δει και την Α1 ή και βλέπω τώρα και παρακολουθώ.
δεν είναι τόσο τεράστια. Δεν είναι τόσο μακρινό. Δεν είναι τόσο. Δεν απέχουμε και σαν χαντμπολικό επίπεδο. Δηλαδή δεν γίνεται να έχει υπάρξει στην εθνική ομάδα μια σεζόν από τα 16 άτομα ή 5 να είναι κερκυραίοι. Και να μην μπορεί κάποια στιγμή αυτή η ομάδα, ο Φέγας, να παίξει αλφα εθνική και να διεκδικήσει πράγματα. Και αν γυρίσουν κι άλλοι, και αυτοί που θα βγούνε. Αυτό. Και γι' αυτό ήταν και το όνειρό μου και γι' αυτό ήθελα όλο τον κόσμο, το χαντμπολικό, ενωμένο. Και δεν το, όπως το είπα και πριν, ένα παράπονο που εξέφρασα. Ήταν ότι είχα στο μυαλό μου και από όταν γύρισα και με τον Νίκο που θα έρθει, ότι θα ήταν το ένασμα να ενωθούμε όλοι. Mm-hmm. Γιατί όλοι τον αγαπάνε τον Φέγα. Άλλοι είναι 30 χρόνια προπονητές και τέτοια. Νόμιζα ότι όλο αυτό θα μας ενώσει και ότι όλοι μαζί θα προσπαθήσουμε και ότι θα το μεγαλώσουμε πολύ. Θα ότι μια κουβέντα τώρα και για τον Νίκο το Ρίγαν. Έτσι, δώσ' του ένα κίνητρο και αυτούν, βρε παιδί μου, έρχεται μια νέα χρονιά. Κάνατε αυτή τη χρονιά μαζί, τη φετινή. Όπως το είπα και στο λεωφορείο, όταν μιλήσαμε στην αρχή της χρονιάς, του είπα πρέπει στόχο σου είναι να κάνεις αυτά τα παιδιά που είναι εδώ και τους πιο μικρούς να αγαπήσουν το χάντμπολ, να αγαπήσουν το άθλημα, να αγαπήσουν την ομάδα. Και, γιατί του λέω να ξέρεις, ο καθένας έχει τη δουλειά του, ο καθένας έχει την προσωπική του ζωή, 24 ώρες η ημέρα. Πολλοί δεν τα καταφέρνουν, ναι. Μακάρι να έχει περισσότερα. Λέω, αν καταφέρεις τους περισσότερους, μετά από τη δουλειά, η πρώτη του σκέψη να είναι να πάω προπόνηση. Και να μην πάει να πάει το μυαλό του να τρεξάλλω, να πάει μια βόλτα, να πάει το οτιδήποτε άλλο. Και καταφέρεις να τους εμπνεύσεις. Γι' αυτό είπα και στην αρχή ότι ήταν η έμπνευση και αυτό ήταν να φέρει ο Νίκος και τελικά το έφερε. Αν το καταφέρεις αυτό, θα είναι το μεγαλύτερο σου κέρδος. Και νομίζω ότι τα κατάφερε. Νομίζω ότι τους ένωσε όλους, έχει δώσει όραμα και ότι είναι μεγαλύτερη επιτυχία για αυτό, ναι. Και ελπίζω να αργήσει να πάρει το ροζ, παίρνουμε στη νίκη, στην ήττα την παίρνουμε, δεν θυμάμαι, είναι πολύ καιρός. Το γαλάζιο. Και να δει γαλάζιο κάνα δύο χρόνια, παιδί μου. Μάκη, τώρα αυτά τα ευρωπαϊκά που λέει χαρτολογώντας ο Ευγένιος, δεν είναι και τόσο απίστευτα και τόσο απίθανα, ας πούμε. Δεν νομίζω να είναι, γιατί όσοι είμαστε στο χώρο του χάντμπολ, ξέρουμε ποιο είναι το επίπεδο. Και γενικά το επίπεδο του ελληνικού χάντμπολ δεν είναι και στα υψηλότερα στάνταρ. Ναι. Δεν είναι τεράστιες οι διαφορές της Α1 με την Α2. Και εγώ θα το ξαναπώ, εάν είμαστε όλοι εδώ κερκυραίοι, προπονημένοι έτσι όπως πρέπει και προπονημένοι, όχι Α1, πάμε για μεγάλα πράγματα. Άρεσε να λες τον Νίκο Ριγανά του χρόνου, μην μας λυπηθείς καθόλου, μας χτυπήσεις κάτω, να μας γύρω ο υδρότας, να πάμε να καταφέρουμε ό,τι καλύτερο γίνεται. Μα το λέμε να σου πω την αλήθεια, τουλάχιστον για μένα προσωπικά, αφού πέρασε η φετινή χρονιά. όλα μπορούν να γίνουν. Προσοχή στα γόνατα και όλα μπορούν, ναι, να συμβούν. Αφού πέρασε η φετινή χρονιά, που ουσιαστικά εγώ το 2015 ήμουν από τους πρώτους άντρες που σταμάτησε να κατεβαίνει. Αφού έβγαλα την περσινή χρονιά και με την έλευση του Νίκου. Ναι, μην λέμε τίποτα άλλο. Του χρόνου πιστεύω θα είναι πάλι παιχνιδάκι. Εντάξει. Ωραία. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που τα είπαμε. Είπαμε πολύ ωραία πράγματα. Νομίζω θα αρέσουν και στον κόσμο όσα είπαμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο προγραμματισμός γίνεται. Θα τα ξαναπούμε ούτως ή άλλως σε μια μεγαλύτερη κατηγορία που ξέρεις του χρόνου μπορεί σε μεγαλύτερη κτλ. Μακάρι να ευχαριστήσουμε εμείς για ακόμη μια φορά και το κερκυραϊκό κανάλι, το Κόρφου, που μας δίνει το βήμα να μας γνωρίσει ο κόσμος καταρχήν και να πούμε πώς έχει κατάσταση. Γιατί και αυτό είναι πολύ σημαντικό, mm-hmm, να ξέρει ο κερκυραϊκός ο κόσμος, γιατί εκ των πραγμάτων είμαστε κερκυραϊκή ομάδα. Όταν λέμε Φέακας Κέρκυρας, είμαστε όλοι κερκυραίοι. Όλοι. Κανένας ξένος, κανένας από άλλη πόλη, όλοι κερκυραίοι. Λοιπόν, να ακούσει ο κερκυραϊκός λαός το ότι είμαστε εδώ, τι προσπαθούμε να κάνουμε, πώς το κάνουμε και γιατί θα το κάνουμε. Γιατί εκ των πραγμάτων ο Φέακας είναι και η Κέρκυρα, έτσι. Σωστά. Ευγένη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς νομίζω ότι θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε εντός και εκτός γηπέδων. Εμείς ευχαριστούμε, μακροβολώ, τα είπε και ο Μάκης, και για τη βοήθεια και ότι
κάποια και τη συνεισφέρει. Και η τηλεόραση παίζει μεγάλο ρόλο, η αλήθεια είναι. Και ότι κάθεται καθένα το απόγευμα και μπορεί να δει αυτό. Ήταν απίστευτο το πόσο κόσμο παρακολουθούσε κάθε Πέμπτη τα παιχνίδια του ΦΕΚΑ. Δεν μπορεί να φανταστεί πόσα τηλέφωνα δεχόμασταν στο Corfu TV για του αγώνε του ΦΕΚΑ. Ήταν απολαυστικό και για αυτού, αλλά νομίζω και για εσά. Και του χρόνου ελπίζουμε να είναι ακόμα περισσότεροι και θα γίνουν ακόμα καλύτεροι αγώνε με περισσότερο κόσμο. Και θα το ευχαριστηθούμε όλοι. Σας ευχαριστώ πολύ. Εμείς ευχαριστούμε. Και εμείς ευχαριστούμε.